Αυξημένη είναι η ανάγκη για παροχή βοήθεια σε όλο και περισσότερες οικογένειες φέτος σε σχέση με πέρυσι, λόγω της ανεργίας που έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κορονοϊού, όπως δήλωσε στην Digital ο πρόεδρος του Πανκύπρου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Ηλίας Δημητρίου. Οι ανάγκες είναι συνεχόμενες, δεν είναι μόνο για τώρα που είναι το Πάσχα ή π.χ. τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό το πρόβλημα είναι και χρονιαίων και διαχρονικών. Άρα μπορούμε όσοι θέλουμε να αποταθούμε στο 22514786 για να ζητήσουμε να γίνουμε εθελοντές, που μπορούμε να προσφέρουμε εκεί που νιώθουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και όποτε θέλουμε και όσο χρόνο και αν έχουμε, δεν είναι δεσμευτικό. Όπως είπε ο κύριος Δημητρίου, μέσα από την εκστρατεία υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα που τρέχει εδώ και ένα μήνα, έχουν βοηθηθεί πάνω από 1.000 οικογένειες σε σχέση με τις 800 οικογένειες που είχαν στηριχτεί πέρυσι και ακόμη υπάρχει ανάγκη. Ο κύριος Δημητρίου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε επιτίδιους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ευαισθησία των δωρητών και τους εξαπατούν. Έχουμε κάνει και καταγγελία και εμείς και άλλοι στην Αρχή Νεράνων, όπου είμαστε και μέλος αυτής της επιτροπής που έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, και προσπαθούμε να κάνουμε εκείνα τα πράγματα που πρέπει για να όχι να εντοπιστούν μόνο, αλλά να λογοδοτήσουν και να μπουν στην νομιμότητα αυτοί οι οποίοι είναι παράνομοι. Σύμφωνα με τον κύριο Δημητρίου, το προφίλ των ανθρώπων που φέτος έχουν μεγαλύτερη ανάγκη είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, φοιτητές, οι οποίοι είναι άνεργοι, καθώς και συνταξιούχοι, οι οποίοι βοηθάνε οικονομικά τα άνεργα παιδιά τους και δυσκολεύονται να επιβιώσουν.